Εδώ είμαστε, καλησπέρα σας, καλησπέρα σας, καλησπέρα σας. Λίμπερο 107,4, είστε συντονισμένοι φυσικά. Ξεκινάει η εκπομπή Ναυάγιο, η εκπομπή Τιτανικός του Λίμπερο αλλά και των FM γενικότερα της πόλης. Σαν το σκύλο με τη γάτα, Γάπη Γαβριλίδου, Νίκος Παδόπουλος στα μικρόφωνα. Παρά θα πάμε μέχρι και τις 7.30. Σήμερα Τετάρτη 10. Όχι, 11 του Δεκέμβρη. 10 ήταν χθες. 10, 11 του Δεκέμβρη λοιπόν, ό,τι να είναι. Όπα, κάτσε να σε σηκώσω. Α, με έκοψε εμένα. Όχι. Ο Βολής με έκοψε. Σε έκοψε, ναι. Γιατί με πολεμάτε. Πολεμάτε. Είμαι γιατί. Είμαι πολύ χαρούμενος και θέλω να ξεκινήσω εσύ την εκπομπή. Είσαι πολύ χαρούμενος. Γιατί. Και θα. Οι παλιοί έτσι και δικιά μου ηλικία, αλλά και πιο παλιοί θα καταλάβουν το λόγο. Γιατί τώρα είδα τη διαφήμιση στο Sky και μπράβο στο Sky πραγματικά. Διότι φέρνει ξανά τα παιχνίδια χωρίς σύνορα. Με τα οποία μεγαλώσαμε στην ΕΡΤ τότε. Δεκαετία 90 και 2000 μετά, τα θυμάσαι? Δεν τα βλέπεις καν. Είχανε πολύ μεγάλη απήχηση. Τα θυμάμαι, ρε Νίκο, με αυτό μεγάλωσα. Τα βλέπεις? Δεν θυμάμαι, δεν ξέρω. Δεν ξέρεις τίποτα, δεν έχεις ιδέα. Δεν έχεις ιδέα. Εσείς πάρε, λοιπόν... Να πάρουμε τηλέφωνο λίγο Νίκο Μοσχοβίτη να παρέμβει. Να τον πάρουμε τώρα. Από γυρνάει την Κωνσταντινούπολη. Γυρνάει, είναι στο δρόμο, γυρίζει. Τρομερά πράγματα. Είναι λοιπόν πολύ, πολύ, πολύ μεγάλη χαρά μου και πιστεύω πολλό μου επιστρέφουν. Τι ωραία, Νίκο, τόσο πολύ. Πάρα πολύ ωραία, ναι. Τι σου άρεσε? Μα με καθόμουν με τον πατέρα μου και τα βλέπαμε μαζί. Τι ήταν αυτό πια? Τώρα, άμα ακούει, θα το θυμάται κι αυτό. Τι ήταν αυτά τα παιχνίδια? Ήταν φάση, ρε παιδί μου, που γινόταν μια ομάδα από την Ελλάδα και από πάρα πολλές χώρες. Ναι. Νομίζω κυρίως της Ευρώπης ήταν. Και συγκεντρώνονταν κάπου και κάναν διάφορα αγωνίσματα, ρε παιδί μου. Χαζά αγωνίσματα τα πολλά, αλλά είχε ενδιαφέρον, ρε παιδί μου. Είχα βαλέ. Έχουν γίνει άλλα 25 τέτοια τηλεπαιχνίδια. Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Καθόμαστε με τον μπαμπά μου και τα βλέπαμε μαζί. Αχ, τι συγκινητικό! Υλικό! Κάπου δεν μπορούμε να αποχαιρετήσουμε τον κόσμο. Μικρά παιδάκια τώρα, ναι. Λοιπόν. FM γίνονται τα μηνύματά στο 54526. Είναι ο ένας τρόπος επικοινωνίας με την εκπομπούλα. Καλά τα λες. 2-3-10-2-87 και 3 οκτάρια. Καλά και αυτό. Είναι ο άλλος τρόπος επικοινωνίας και αυτός που θέλουμε να προτιμήσετε εσείς για να σας ακούσουμε και να μας ακούσετε και να τα πούμε γενικότερα σε μία ακόμα μέρα που έχει Champions League. Θα τα πούμε σήμερα. Θα βρίσουμε λίγο ενδεχομένως τον Άγιαξ που μας. Μην πω τι μας έκανε χθες. Ο Τάντιτς φταίει. Δηλαδή είναι πολύ συχάματα αυτή στον Άγιαξ πραγματικά. Ο Τάντιτς φταίει. Τον μπελά μου. Πες τα. Τον μπελά μου. Μπαρσελόνα κάποιοι έκανε με την Ίντερ που κυγότανε. Δεν είδα καν. Άσε ρε. Αδιαφορώ. Άσε ρε. Δεν ξέρω γιατί. Γιατί μιλάς. Ναι, πραγματικά. Είναι ο ορισμός του, δεν ξέρω γιατί μιλάς. Ενώ αν το έλεγε διπλό. Εγώ το είχα πει το διπλό της Μπαρτσελόνα. Δεν θυμάμαι τι λες, ρε. Δεν θυμάμαι τι λες. Ο Φατί. Ο Ρίκη. Ο Φατί. Όλους μας. Ο Ρίκη Φατί. Όχι. Αυτό πώς το λένε. Αχ, εγώ δεν θυμάμαι τίποτα. Δεν ξέρω. Αυτό το μάτι δεν έγινε. Δεν ξέρεις αν έγινε. Δεν ξέρεις αν έγινε. Δεν έχω ιδέα. Δεν έχω ιδέα που γυρίζει τελευταία. Ο Άγιαξ έκλεισε πολλά σπίτια χθες, είναι η αλήθεια. Σου λέω Τάντιτς φταίει, τέλος. Ο Τάντιτς γιατί φταίει? Άλλο. Γιατί αυτό φταίει? Γιατί τι έκανα? Γιατί με αυτόν με έξαλε από χθες. Και σένα σε έκαψε. Δεν ξέρω για ποιο πράγμα μιλάς. Δεν ξέρω πραγματικά. Δεν ξέρω για ποιο πράγμα μιλάς. Μα δεν ξέρω για ποιο πράγμα μιλάς. Δεν ξέρω πραγματικά. Δηλαδή, σηκώνεται ο Παπαδόπουλος εκεί που κάνει την εκπομπή. Κάτι τώρα του ήρθε, δεν ξέρω. Δεν ξέρω, παιδιά, για ποιο λόγο. Κατά τα άλλα, έχουμε και σήμερα παιχνίδια. Θα σας βοηθήσουμε και σήμερα να πάτε στον κουβά, πιστεύω. Δεν θυμάμαι καθόλου τι είπαμε χθες, αν έχουμε πέσει μέσα ή έξω. Έχει και αρκετές επιλογές. Θα τις δούμε στην πορεία. Αλλά, φίλοι μου καλοί, εμείς περιμένουμε να καλέσετε για να μην χρειάζεται να δώσουμε πρόβλημα. Α, αυτό ήρθε. Αυτό είναι τίμιο, εντάξει. Να έχω να πω κάτι. Τι παίζεις εσύ? Καραμέλα. Yeah. Δεν είναι καλό, να ξέρεις. Γιατί? Δεν είναι. Καλύτερα. Δεν είναι καλό. Βασικά θα πεθάνουμε στο τέλος όταν τρώμε κάθε μέρα από μια σοκολάτα εδώ. Δηλαδή τώρα με την αγάπη παραγγείλαμε δεύτερη σερή μέρα σοκολάτες, ας πούμε, από κάτω και θεωρείται ότι θα πεθάνουμε. Ναι, άμα ξεκινήσουμε κάθε μέρα να μου λες θέλω γλυκό ή την επόμενη σου λόγο θέλω γλυκό, γιατί χθες το είπα εγώ νομίζω. Και σήμερα το είπες εσύ, υπάρχει μια δυσκολία. Κοίτα, ο Δεκέμβρης είναι ένας μήνας στον οποίο στο φαΐ δεν πρέπει να έχεις όρια και φραγμούς γενικότερα. Πρέπει να έχουμε εδώ σταθερά μελομακάρονα. Κοιτάς αυτό που φοράς το τέτοιο, λες και είναι ρολόι. Όχι, δεν νόμιζα, είχε κάτι. Μελομακάρονα. Πολύ καλή ιδέα αυτή. Πήγα σε ένα φίλο που έχει μαγαζί αυτές τις μέρες και έχει εκεί ένα μεγάλο έτσι δίσκο. Δεν θα φας τώρα κάνουμε εκπομπή.
Ακούγεται. Είπε εσύ που μα ζούσε χθε στον αέρα ενώ δίναμε τα προγνωστικά. Ήταν μια στιγμή που μιλούσε εσύ μόνο. Εγώ του βάβω δυόμιση. Ναι, εντάξει, υπερβολή. Και τέλο πάντων αυτό είχε μια πιατέλα και έχει σταθερά. Μίλα λίγο, πε κάτι. Πες. Δεν μιλάω. Τελείωσε η εκπομπή. Γεια σα. Καλησπέρα. Θα πνιγεί μόνο του, ρε παιδιά. Αχ, τι τραβάω. Στο τέλος μου αφήνει λίγο γεύση τσιγάρου. Δεν ξέρω γιατί. Σήμερα που ήμουν στην Τσιμισκή, μάλλον μια κυρία με μια κοπέλα. Τρομερ. Γιατί η κοπέλα κάπνιζε στο πεζοδρόμιο. Και τη λέει η κυρία ότι μην καπνίζει, τη λέει. Είμαι εγώ από πίσω σου και έρχεται όλο ο καπνό σε μένα. Τη λέει η κοπέλα. Είναι δημόσιο χώρο. Λέει, αλλά εμένα με ενοχλεί. Και είναι ανοιχτό. Τη λέει η κυρία. Και λέει, εντάξει, σου κάτι. Εμένα που με ενοχλεί το τσιγάρο. Έρεζε κάπου να είμαστε και άνθρωποι. Ανθρώποι, Νίκο. Αυτά. Δηλαδή, είμαστε. Παίρνετε θάρρο. Παίρνετε θάρρο σε σημείο. Ο καθένα του παραξενιά του. Σε πείραξε η άλλη που καπνίζει έξω. Έμε είναι. Ούτε στα σπίτια μα θα μα αφήνει να καπνίζουμε σε λίγο. Έρεζε σπίτι σου καπνίζει όσο θε, αλλά. Εντάξει τώρα, η άλλη καπνίζει στο δρόμο. Ήμαρτον. Και την πείραξε την άλλη την κυρία ότι καπνίζει στο δρόμο. Με ενοχλεί, λέει εμένα. Τι ηλικία ήταν αυτή που την πήρε στο τσιγάρο? Η κυρία ήταν. Πάνω από 60 σίγουρα. Ναι, καμιά. Καλά. Καλό, μην καπνίτε, με ενοχλεί. Ήταν 65, καλά. Θα έλεγα. Και η κοπέλα ήταν 25, ξέρω, σαν και εμένα. Τι να πω. Αυτό ο ρατσισμό με του καπνιστέ δεν μπορώ να το καταλάβω πραγματικά. Ρε, είναι μια μάστιγα τη εποχή. Άλλο στο κλειστό χώρο, okay, αλλά τώρα η άλλη να καπνίζει το πεζοδρόμιο και να σε ενοχλεί, κάπου όπα. Μου λέει ένας φίλος μου σήμερα που είχαμε σχετική κουβέντα. Εν τω μεταξύ, οι γραμμές είναι ανοιχτές. 2, 3, 10, 2, 7 και 3, 8. Έτσι, καταθέτε προβληματισμούς για οτιδήποτε. Ναι. Μου λέει, πες μου, λέει τώρα, λέει, ότι θέλω, λέει, να βγω πρώτο ραντεβού, λέει, μια γυναίκα. Όχι, okay. Δεν μας πείθει. Επειδή καταλαβαίνω θα το πας, δεν μας πείθει. Περίμενε. Τώρα χειμώνας, λέει κιόλας. Ναι. Και θα πάμε να κάτσουμε μέσα. Εγώ λέει, γιατί θα θέλω να βγω, λέει, εγώ θέλω να καπνίσω εκείνη την ώρα. Δεν μπορώ να την αφήσω μόνη τη, όπως λέει. Τι να τη πω. Περίμενε, πάω λίγο δύο λεπτά έξω, κάνω ένα τσιγάρο και έρχομαι. Δεν γίνεται, λέει. Είναι πολύ δύσκολο. Και έχει, εδώ έχει δίκιο. Το καταλαβαίνω. Ναι. Οκ. Okay. Τι κάνεις εκείνη την. Την αφήνεις ή δεν την αφήνεις? Κόψε τσιγάρο, ξέρω εγώ. Εσύ πες ότι πιένεις πρώτο ραντεβού με κάποιον, ας πούμε. Ναι. Εντάξει, με τον Γρηγόρη. Λέμε. Τυχαίο όνομα. Και πηγαίνετε σε ένα μαγαζί, ωραία και καλά, πίνετε 2-3 δουλειές από το κτλ. Και σου λέει: συγγνώμη λίγο, πάω 2 λεπτά έξω να καπνίσω και έρχομαι. Τι κάνεις? Θα αγάπη, ξενερώσω και θα φύγω. Η γυναίκα αγάπη Γαβριλίδη τι κάνει? Λέω: θα ξενερώσω και θα φύγω. Θα του το πει σαν μούτρα έτσι ή θα βγει αυτό για τσιγάρο και θα φύγει από την άλλη? Όχι, θα θεωρεί ότι πήγε καλά το ραντεβού, ξέρω εγώ, θα είμαι normal. Ναι. Αλλά δεν θα ξανασχοληθώ αν ξαναστείλει. Μάλιστα. Θα του στείλει μήνυμα το βράδυ, κάτσε με τα τσιγάρα σου. Όχι, δεν θα ξανασχοληθώ. Γιατί εκείνη τη στιγμή μην καπνίζετε, κάνει υπομονή. Κάπνιζε το γυρί σπίτι σου, δεν είναι κακό. Βγήκαμε πρώτο ραντεβού. Καλά λέει αγάπη Γαβριλίδου. Και εσύ δηλαδή έχει κατευθείαν το μυαλό στο τσιγάρο, παπα πούφα. Άμα έχει τσιγάρο, μείνε με το τσιγάρο αυτό. Μείνε με το τσιγάρο. Σωστό. Αυτή είναι η δική μου απάντηση. Όπα. Σε αυτό πάνω πολύ για πριν ο Χρήστος να δώσει, θυμάσαι την κουβέντα που είχαμε πριν τελειώσει το λαμπαουτάρι. Όχι, με το τελείωσε το λαμπαουτάρι. Κάναμε πολλέ κουβέντε, πιο απ' όλα. Την κουβέντα που κάναμε σχετικά με εμά το site του ΠΑΟΚ 24. Ναι. Το ίδιο πράγμα είναι, τώρα το βλέπω. Δεν υπάρχει κάτι διαφορετικό. Πότε υπόθηκε αυτό για να διαφοροποιηθεί όπως περίμενε? Χθες. Από χθες τίποτα, ε? Όχι. Μετά τις γιορτές. Τώρα μπροστά μου το βλέπω. Με το νέο έτος. Ναι, γι' αυτό το βλέπω έτσι. Εδώ έχει adblock, δεν μπορώ να το βλέπω. Όλο λάθος, ναι. Τέλος πάντων. Σήμερα, Νίκο. Σήμερα, αγάπη Γαβριλίδου. Βρέθηκε ο δικηγόρος του Ολυμπιακού, ο Ιωάννης Χατζησαβάογλου, στην Πειθαρχική Επιτροπή της ΕΠΟ και τι είπε. Τι είπε. Τι είπε, Νίκο. Για ποιο θέμα? Για τα Χριστούγεννα. Για ποιο θέμα θα μπορούσε να πάει, για είναι πες, πολλά τα θέματα της ατζέντας. Για ποιο λόγο ο Ολυμπιακός έχει ασκήσει έφεση το τελευταίο διάστημα, για ποια απόφαση, για τιμωρία. Ωραία και... Κατάλαβες, γιατί σου μάθαμε τον Ολυμπιακό. Ναι, μπράβο, ναι. Τον ΠΑΟΚ. Μπράβο, Νίκο, συγχαρητήρια. Είμαστε πάρα πολύ περήφανοι για σένα. Μπράβο. Πέτα τη σοκολάτα, κάτι έχει κάνει, έχει κάψει εντελώς, δεν ξέρω. Όχι, θέλω, πέταξε την αλήθεια. Α. Πω. Καλή. Πέταξε την αγόρι, κάτι έχει κάνει, έχει κάψει τον εγκέφαλο. Πέτα, εννοούσε, νόμιζε ότι ήθελε να φας. Και το κάνει και έτσι. Λες και. Ναι, πάρε. Σιγά. Ανοιχτό χέρι, κατευθείαν. Βλέπει τη φίλη μου να την προσέχω. Πάρε σοκολατίτσα. Δεν ήθελα, έχω σοκοφρέτα.
Υγείας κιόλας. Όπα, έχουμε γραμμή όμως ενδεχομένως και προϋποθέσεις την έχουμε. Εδώ είναι στον πρώτο φίλο για σήμερα. Καλησπέρα. Έλα Νικόλα. Έλα ρε κλεωμένη. Γεια σου αγάπη. Καλησπέρα. Λοιπόν, σήμερα άλλα ήθελα να πω, άλλο θέμα θα θίξω. Για ποιο, πες μας. Ήθελα να μιλήσω για το Σάβα Καμπερίδη, αλλά θα μιλήσω για το νόμο του καπνίσματος. Για πες. Θα πω δύο-τρία πράγματα. Για πες. Τόσα χρόνια, ναι, στα μπαράκια, στις καφετέριες, στα μπουζούκια, πηγαίναν και καπνιστές και μη καπνιστές. Ναι. Και δεν ακουγόταν κανένα παράπονο. Ο ένας σεβόταν τον άλλον. Ούτε εγώ θα ανάψω τσιγάρο και θα φέρω στα μούτρα τον καπνό σε κάποιον που δεν καπνίζει, αλλά και ο άλλος δεν θα αρχίσει να λέει ηλιθιότητες. Δηλαδή ήμασταν πάρα πολύ καλά. Τώρα αυτοί που κάνανε αυτό το νόμο, οι βουλευτές ας πούμε, ναι, βάλαν θέμα σεβασμού. Βάλαν κάποιο θέμα σεβασμού, είπαν να σέβεται αυτός που καπνίζει, αυτόν που δεν καπνίζει. Και είναι σωστό. Αυτό βέβαια το βλέπω εγώ μεγάλο ψέμα όσον αφορά τους βουλευτές. Μάλλον έχουν βάλει σαν στόχαστρο τα χρήματα του κόσμου. Τα πρόστιμα. Με τα πρόστιμα που φοβίζουν τον κόσμο. Λοιπόν, εγώ προσωπικά Νίκο, στο στέκι που είμαι, καπνίζω μέσα αυτή τη στιγμή. Ναι. Έτσι, όποιος και να μπει μέσα. Δεν πειράζει ποιος θα μπει μέσα, όποιος και να μπει μέσα εγώ καπνίζω. Και αν μπω, και μάλιστα είναι και από την επιτροπή αυτή, δεν ξέρω ποιοι θα είναι, σε κάθε δάχτυλο θα ανάψω από ένα τσιγάρο. Δυνατός. Λοιπόν, έχω 30 χρόνια να πατήσω σε εκλογικό κέντρο και ούτε θα πατήσω ποτέ στη ζωή μου. Ναι. Βλέπεις τι γίνεται. Όλα γίνονται για τα χρήματα του κόσμου. Δεν νομίζω ότι γίνεται τόσο γι' αυτό να ξέρεις, αλλά... Και είναι... Κοίτα, να σου πω κάτι για να το θέσουμε λίγο σωστά και να μιλήσουμε λίγο σοβαρά για αυτό το ζήτημα του αντικαπνιστικού. Πολύ καλά κάνουν και σκέφτονται και τον άνθρωπο που δεν καπνίζει και δεν αντέχει και τον καπνό διπλανού. Εγώ... Την υγεία μας. Και την υγεία. Και εγώ τον σκέφτομαι. Πρόσεξε, αλλά αυτή είναι μια πολύ σωστή πλευρά, γιατί και στην Ευρώπη γίνεται αυτό. Απ' την άλλη όμως, για μένα είναι αντιδημοκρατικό για τον άλλο που δεν καπνίζει. Γιατί πρόσεξε, αν θεωρείς το τσιγάρο ανθυγίνο, που είναι ανθυγίνο, και στο λέει ένας καπνιστής, που μακάρι να μην το βάζα ποτέ στο στόμα μου, okay, και όσοι δεν καπνίζουν να μην το βάλουν ποτέ, πρόσεξε. Απαγόρεψε τον καπνό στην Ελλάδα. Ναι, κόψε τα όλα. Αυτό... Καπνούς, πακέτα όλα, κόψε τα εντελώς. Όταν κάτι το οποίο κυκλοφορεί και το φορολογείς, δεν μπορείς να μου το απαγορεύσεις. Βεβαίως, βεβαίως. Δηλαδή, εκεί στο μαγαζί, ας πούμε, που πηγαίνω, ως παράδειγμα, ναι, πουλάει τσιγάρα. Ναι. Και απαγορεύεται το κάπνισμα. Πώς γίνεται αυτό? Δεν μπορείς να απαγορεύσεις κάτι που φορολογείς. Δεν έχει λογική. Ναι, έτσι είναι. Αλλά αυτοί οι βουλευτές, οι υπουργοί αυτοί όλοι, ναι, έχω πει επανειλημμένα ότι ρίχνουν προεκλογικά την μπανανόφλουβα στον κόσμο. Βασικά όλοι είναι αποτυχημένοι στις δουλειές τους και στη ζωή τους. Και γίναν βουλευτές. Κάποιος τους έκανε βουλευτές, έτσι. Ναι. Λοιπόν, βλέπεις τώρα, ανοίγω εγώ το tablet. Πάω να δω τα έργα μου, πριν δω τα έργα μου βάζω το Google να δω καμιά είδηση, ναι, να δω τι γίνεται στον κόσμο. Ναι. Πρώτη μούρη βλέπω αυτόν τον έναν υπουργό με τα γυαλιά, έναν εδώ, και αρχίζει και λέει για κάποιο μέρισμα, έτσι. Ναι. Και μου λέει ένα σωρό πράγματα και ρωτάω εγώ τώρα κάποια χρήματα τα οποία θα δοθούν στα ΜΕΑ, λέει, σε αυτούς που έχουν 4 παιδιά, 5 παιδιά, αυτοί που έχουν φίλοι υπουργοί 4 και 5 και 10 παιδιά, ξέρεις τι είναι, μελαμψοί είναι όλοι. Όλοι είναι μελαμψοί. Καλά, δεν είναι όλοι. Σχεδόν όλοι. Δεν είναι ούτε το 80% όλοι είναι μελαμψοί. Το πας, έτσι είναι πολύ, αλλά μην τους σουβαλιάζουν λοιπόν, όλους. Εντάξει. Ναι, εγώ έτσι πιστεύω. Εντάξει. Ναι, άλλο αυτό. Θα δώσει λέει 500, 600 ευρώ, 700, δεν ξέρω πόσα θα δώσει, γιατί μόλις τον βλέπω με γυρνάει το μάτι, γιατί είναι και σουλούποτος αυτός με τα γυαλιά. Ναι. Λοιπόν, είναι και τσιβδός, τα 7 κακά της μοίρας του έχει. Λοιπόν, αυτόν εδώ άμα τον δεις, Νίκο και αγάπη, θεωρείς ότι μπορεί αυτός ο άνθρωπος να κουμαντάρει την οικονομία και να μοιράσει χρήματα στον κόσμο? Εγώ προσωπικά αυτόν δεν τον εμπιστεύομαι να πάει σε ένα κοτέτσι και να μοιράσει καλαμπόκι σε κότες. Μάλιστα. Έτσι, από τα μούτρα μόνο τον βλέπεις πως είναι. Τον βλέπεις πως είναι. Και έχουμε λοιπόν τώρα
Πάμε στην πρόβα, πάμε στο παρασκήνιο μαζί με έναν φίλο και βλέπω τον κόσμο, άλλος να έχει το τσιγάρο πίσω από την πλάτη, άλλος να το έχει κάτω από το τραπέζι, λες και είμαστε στο Λύκειο, να μην μας δει ο καθηγητής. Ναι. Τι είναι δυνατόν τώρα να γίνονται αυτά τα πράγματα. Σεβασμό θα μου πει εμένα ο υπουργός, τι θα πει σεβασμός. Δεν ξέρω εγώ τι είναι σεβασμός. Αφού είσαι αγράμματος ρε, πώς θα με πεις τι είναι σεβασμός. Δεν ξέρεις προπαίδεια ρε. Ο άλλος μπήκε στη Βουλή, τον έκανες βουλευτή και συλλάβησε σαν ηλίθιος. Λες και πάει στην πρώτη δημοτικού. Όχι χαρακτηρισμούς. Αυτά γίνονται χρόνια. Αφού είναι ηλίθιος. Όχι χαρακτηρισμούς. Λοιπόν τώρα μετά από αυτά, συγχύθηκα τι να πω για τον Καμπερίδη. Παράβο, τι να πω, με σύγχυσε τώρα αυτό το πράγμα που είπε για όλα αυτά που γίνονται στην Ελλάδα. Τι να πω τώρα για μπάλα να πω. Κλείσε, άναψε ένα τσιγαράκι και πάρε να τα πεις αύριο για τον Καμπερίδη. Ναι, τώρα θα ανάψω τσιγάρο εδώ πέρα στο σπίτι που είμαι και μετά και στο στέκι το βράδυ αργά-αργά. Δυνατός. Για να βάλω και τα μυστικά της ΕΔΕΜ, Παναγιώτη Πετράκη, ξέρεις. Ωραίος. Λοιπόν, καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Να σε καλά, Κλεομένη. Να σε καλά. Είναι τυχαίο ότι όσοι ώρα μιλούσε ο Κλεομένης, εγώ σκρόλαρα στο Facebook και ακούστηκε έχω πέσει σε βίντεο του Σάκη Ρουβά. Πες μου τώρα, δηλαδή. Όχι, πες μου. Αυτά είναι σημάδια της μοίρας, ξεκάθαρα. Δύο φορές. Μου πετάχτηκε. Τη δεύτερη ήταν ο Ρουβάς. Την πρώτη δεν ήταν ο Ρουβάς. Τη δεύτερη ήταν το μήνα της στέκες. Μόνο μυστικά της ΕΔΕΜ και μόνο Παναγιώτης Πετράκης. Βεβαίως. Παρέτσι Φεγγαρόπετρας. Μετά από αυτό τι να πω πια. Θέλω να γίνω και τώρα. Μετά από αυτό τι να πω. Το βλέπες. Όχι, σίγουρα μου δώσει μυστικά της ΕΔΕΜ. Έχω λύσει τελευταία μια πολύ ωραία σειρά. Για πες μας, Ανίγο, για αυτό το πολύ ενδιαφέρον. Για πες. Morning Show. Ναι. Jennifer Aniston. Πολύ καλό. Και είναι και του χώρου μας δημοσιογραφικό. Άμα είναι δημοσιογραφικό, θα βάλω εδώ. Έχει ενδιαφέρον. Όχι, όντως είναι καλή σειρά, να ξέρεις. Πάμε στον επόμενο φίλο. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Χαίρετε. Στέφανος. Γεια σου, Στέφανε. Καλησπέρα, Νίκο. Καλησπέρα, αγάπη. Λοιπόν, ακούσατε, παιδιά, για να καταλάβετε πέντε απλά πράγματα. Ναι. Αυτό που είδε η κοπελιά, η αγάπη, ναι, μια κοπέλα που κάπνιζε και την άλλη την ενοχλούσε το τσιγάρο. Τα ψεκάσματα από τα αεροπλάνα δεν την ενοχλούν. Δεν τα βλέπει, τα φουγάρα, τα φουγάρα από τα αυτοκίνητα, οι εξατμίσεις που βγάζουν αυτά δεν την ενοχλούν. Για αυτά δεν τα σκέφτεται. Τα μεταλλαγμένα προϊόντα που τρώει, που δεν καταλαβαίνεις αν έχουν γεύση ντομάτα, ναι, αν έχει γεύση ψωμιού το ψωμί, αν έχει γεύση κρέατος το κρέας, αυτά δεν την ενοχλούνε. Ναι. Και ξαφνικά με την απαγόρευση βγήκε αυτός ο ρατσισμός, αγάπη. Αυτός ο ρατσισμός. Γιατί να μην είμαι λοιπόν κι εγώ ρατσιστής εναντίον αυτών που δεν καπνίζουν. Και να σου πω και κάτι άλλο, κορίτσι μου. Πήγαινε ό,τι ώρα θέλεις σε μια καφετέρια. Θα είναι 5 άτομα μέσα. Οι καπνιστές είναι έξω. Αυτοί οι άνθρωποι πώς θα συντηρήσουν μαγαζιά. Πόσοι άνθρωποι θα χάσουν τη δουλειά τους, σερβιτόροι, καρσόνες και γενικότερα, μπουφετζίδες. Σε όλα τα επαγγέλματα. Εγώ δεν σου είπα, εγώ δεν λέω να γυρίσουμε στην προηγούμενη κατάσταση. Να βρεθεί μια μέση λύση. Εγώ πιστεύω ότι θα βρεθεί μια μέση λύση στην πορεία. Όταν δουν ότι είναι, λοιπόν, είναι δύσκολη κατάσταση. Ακούστε, παιδιά. Και για μένα, συγγνώμη που σε διακόπτω πριν συνεχίσεις, είναι υποκριτικό. Εντάξει, και είναι για το Θεαθήνε σε μια χώρα που καίγεται από εκατοντάδες απόψεις. Να κάνουμε τόση συζήτηση και να υπάρχει τέτοια έτσι θέρμη και προθυμία για τον αντικαπνιστικό νόμο από την κυβέρνηση. Έχουμε άλλα σοβαρότερα ζητήματα σαν Ελλάδα. Α, μπράβο Νίκο μου. Α, μπράβο αγόρι μου. Άκου λοιπόν κάτι πολύ απλό. Αν πας στις προηγουμένες χώρες της Ευρώπης, και εκεί απαγορεύεται το καπνισμά μέσα στο χώρο, αλλά έχουν δημιουργήσει και χώρους για τους καπνιστές. Στη Γερμανία μάλιστα έχουν κάνει και το εξής. Έχουν δημιουργήσει κλαμπ καπνιστών που έχεις κάρτα και αν θέλεις να μπεις και εσύ μέσα. Αυτό νομίζω υπάρχει και εδώ. Υπάρχει και εδώ. Νομίζω υπάρχει στη Θεσσαλονίκη κάτι αντίστοιχο, ναι. Μακάρι να γίνουν. Και μετά να πηγαίνεις εσύ με την κοπελιά σου ή με την αδερφή σου και να λέω όχι, εγώ θέλω να έρθω στο μαγαζί και ας μην καπνίσω. Και να έχει και αυτή κάρτα για να μπαίνει μέσα. Υπάρχουν και μη καπνιστές που δεν και μετά θέλω να τη δω να πάει σε μια καφετέρια και να πει α, αυτός γιατί καπνίζει. Δηλαδή τρελά πράγματα ρε παιδιά. Αυτά γίνονται όλα για να προσανατολίσουν τον κόσμο. Φυσικά. Για κάτι άλλο. Εξτάσουμε. Για κάτι άλλο. Αυτά είχα να πω. Ωραίο. Είσαι ωραίος ρε Στέφανε. Είσαι ωραίος. Είσαι ωραίος. Αυτό ωραίο το θέμα που δείξατε. Να είστε καλά παιδάκια. Να είστε καλά κι εσύ. Να είστε καλά κι εσύ. Βλέπεις ο κόσμος διψάκι λίγο το διαφορετικό.
Μα νιώθω, ρε Νίκο, γι' αυτό το είπα εδώ. Μα τώρα. Νιώθω. Γι' αυτό, επειδή νιώθεις και εσύ, νιώθεις και το λίμπερο. Πες λίγο, ρε αγόρι μου, στο. Στη φάση. Στο κόλπο. Στη φάση. 2-3-10, 2-8-7 και 3-8. Θα κάνω κλαμπ καπνιστών. Θα πάμε στο break να είμαστε άνετοι. Έχω ακόμα. Έλα, πάμε στο break τώρα για να επιστρέψουμε και να είμαστε άνετοι. Για τις προβλέψεις. Ναι, είναι και οι προβλέψεις, αυτό περίμενα. Πώς και πώς, ναι. Λοιπόν, πάμε διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο. Λίμπερο 107,4 επιστρέφουμε. Σαν το σκύλο με τη γάτα, Γάμπη Γαβριλίδου, Νίκος Παπαδόπουλος. Πίσω από τα μικρόφωνα εδώ πέρα στην μεγαλύτερη παρέα της πόλης, στη βροχερή Θεσσαλονίκη. Πραγματικά δηλαδή μας έχει μουλιάσει, αλλά ευτυχώς εδώ αύριο δεν θα έχει μόνο συννεφιά και λίγη βροχή λέει το βράδυ. FM πιάνω τα μηνύματά σας φυσικά στο 54526, ο ένας τρόπος επικοινωνίας, ο άλλος τηλεφωνικά 2310-287-888. Καλά τα λες. Για να τα πούμε παρέα, έτσι, για αθλητικά και μη. Βλέπω ότι σας τραβά τα κοινωνικά ζητήματα και χαίρομαι πάρα πολύ. Γνωστικά θα δώσεις. Αύριο βροχή λέει, ρε Νίκο. Λίγη λέει το βράδυ. Λίγη, μωρό, ημέρα λέει. Συννεφιά μου έβγαλε εμένα. Πού ζεις, κοίτα εδώ. Πήγα από τώρα τη λέξη από το F, αλλά κρατήθηκα. Ναι. Όλη μέρα βροχή λέει. Εγώ πήγα σε άλλο site και λέω τι δεν λέει. 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4 βροχή. Μετά. 4 και 59, όχι αυτό, αλλά. Ακριβώς. Στις 5 συννεφιά, στις 6 βροχή. Μιλάμε. Κοίτα, ενδιαφέρει η βροχή από τη βροχή τη σημερινή. Τι βροχή θα είναι. Ό,τι βροχή και να είναι, αυτή η μούχλα δεν θα φύγει. Είναι. Και είναι. Η μέρα που δείχνει ήλιο είναι Κυριακή. Κοντή γιορτή. Μάλιστα. Α, και την Παρασκευή δίνει ήλιο με σύννεφα. Δεν θα είμαι κοντή Κυριακή, δεν με ενδιαφέρει. Λοιπόν. Κάτσε εδώ στην Κρήτη. Στην Κρήτη γίνονται σεισμοί. Σφίξαμε. Επίσης το Σάββατο στην Κρήτη λέει βροχή. Αλήθεια. Σοβαρά τώρα. Ναι. Θερμοκρασία 13-17. Ω, εντάξει, καλά είμαστε. Τι καλά, αυτό είναι χειρότερο. Μια χαρά, δεν πήρες. Είναι χειρότερο να βρέχει και να έχει ζέστη. Πω. Τι βροχή τον μπελά μου. Αχ, Νίκο. Πας εκεί και τους πηγαίνεις μαζί και την βροχή. Λοιπόν, ξεκινάμε. Θα ξεκινήσει. Ρίχνουμε αυλαία. Πάμε πάνω σου, πάρτο. Ρίχνουμε αυλαία στου ομίλου. Είμαστε όλοι απόψε. Αυτιά. Στου ομίλου. Mm. Τελειώνει, κάτσε να φύγω από Αυστρία λίγο να έρθω Ελλάδα. Αυτό σπαστικό, δηλαδή. Λοιπόν, κάτσε λίγο να αλλάξω χώρα. Και να ξεκινήσουμε να ασχολούμαστε με τα απόψινά ματσάκια. Τι γράφει σύνδεση. Α, έχω βάλει δαχτυλικό αποτύπωμα. Τέλεια. Mm. Ωραία, γιατί δεν θυμούν του κωδικού ποτέ. Λοιπόν, κάτσε πάμε στα παιχνίδια. Πόσφαιρο Champions League. Εσύ δώσε μπάσκετ, δεν είναι κάτι. Σαχτάρ Ντονέτσκ Αταλάντα 8-5. Πρώτο παιχνίδι. Πολύ χαμηλό το γκολ που θα ήθελα να δώσω σε ένα 42, αλλά είναι καλό σας σημείο. Και από εκεί και πέρα νομίζω ότι το over 2,5 στο 1,50 που δεν έχει πολύ μεγάλη διαφορά για τον goal και αυτό είναι επίσης ένα πολύ καλό σημείο. Αν έπαιζα κάτι από άσοχη δίπλο θα έπαιζα χ. Δυναμό Ζάγκρεμπ Manchester City. Επίσης 8-5. Ένα ακόμα πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι καθόλου. Πολύ χαμηλό το δίπλο της City. Το goal στο 1,61 τίμιο θα το έλεγα. Και επίσης με ρίσκο το over 3,5 στο 2,25 και αυτό μου αρέσει πάρα πολύ. Ολυμπιακός Ερυθρός Αστέρας. Εδώ θέλω γνώμη όμως. Στο 1,48 άσο. Σιγά, δεν πει σιγά. 1,48. Γκολ γκολ. Είναι δυνατόν. Γκολ γκολ. Τίμιο 1,80 δίνει αγάπη Γαβριλίου του παιδιά. Μην το αφήσετε να πάει έτσι χαμένο. Εντάξει, και εγώ το πιστεύω πολύ. Αυτό το 1,48 με εκνευρίζει πάρα πολύ. Και η διπλή ευκαιρία Χ2-2,80 μ' αρέσει. Να σας πω την αλήθεια. Δηλαδή αξίζει. Τώρα εντάξει είναι η time και τα λοιπά. Παρόσω στην αγάπη είναι time λέω. Κάτι ειδικά που έχει να βάλει ο Ελ Αμπντελαουί, να βάλει ο Γκιγέρμε και τα λοιπά. Μακριά. Παρίσι Σεν Ζερμέν Γαλατά Σαράι. Τσιμίκας.
Τσιμίκας, όπου εδώ έχουμε μια αναλαπή από την αγάπη Γαβριλίδου. Είστε η σοκοφρέτα την οποία. Υγείας ήταν γι' αυτό. Υγείας γι' αυτό. Την ενέργεια. Που έφαγε σαν σπουργητάκι νωρίτερα. Σαν σπουργητάκι, ρε παιδί. Και τρώτα ψευδίδα σπουργητάκι έτσι. Ναι. Λοιπόν, τσιμίκα δίνει η αγάπη. Κάτσε, πώς είναι τσιμίκα, πόσο. Πόσο, τόσο. Πόσο. Να σκοράρει. Περίμενε. Δεν τον έχει, ναι. Τελειώνει το Χατσερίδη Δυναμό Μπρέστ χωρίς να έχει παίξει. Ούτε εκεί. Μάλιστα. Ούτε εκεί. 12. 12, τίμιο. Βάλε 5 ευρώ. 100 βάζεις. 5. 5 βάζεις. Βάλε. Τσιμίγα δίνει αγάπη. Το κρατάμε. Εγώ μπορώ να το παίξω γιατί τα βρίσκει κάτι τέτοια από εκεί. Πάρισε Ζερμέν Γαλατά Σαράι. Να είχαμε να λέγαμε. Στο 1.77 το over 3.5, καταλαβαίνετε τι γίνεται. Το goal 2.05, τώρα δεν νομίζω Γαλατά να βάλει goal μέσα στο Παρίσι. Γιατί ρε Γαλατά, Φαλκάο. Θα παίξει. Εμείς να πάρω τηλέφωνο να ρωτήσω, δεν ξέρω. Έλα Ρανταμέλ. Να σου πω. Δεν θα παίξει ο Φαλκάο, η πουλενάρα αυτή. Που δεν έκανε την καριέρα που του άξιζε. Δεν με ψήνει. Και, δεν... Και αυτό μπορεί κάποιος να έρθει εδώ πέρα. Μακάρι. Πάω. Μακάρι. Πόσο χρόνο είναι, δεν είναι πάρα πολύ μεγάλο. 35 δεν το λε. Club Breeze Real Madrid. 2-15 το διπλό. 33 είναι. Μια χαρά είναι. Μια Ελλάδα. Σε θέλουμε στην καρδιά μα. Με κλειστά μάτια. Σε θέλουμε. Διπλό Real ξεκάθαρα. Η γυαλιά μα είναι ανοιχτή. 2-15 Real δεν την βρίσκει πολύ συχνά, είναι η αλήθεια. Με την Breeze. Με την Breeze, ναι. Και, εσύ... και λέγαμε χθε για την Ίντερ και την Μπαρσελόνα. Δίνει 2-15 τη Real στην Breeze. Ναι. Γιατί? Δεν έχω ιδέα. Εδώ έδινε ένα πενταχτό την Ίντερ και έβγαλε διπλό Μπαρτσελόνα. Με τον Ασούφα τι. Μπορεί από το. Τίποτα Ρεάλ, ξέρω. Με την βαθμολογία αρέσει. Μπάγερ Μονάχου το Τότεναμ. Να το προσέχεις το Μουρίνιο. 1.38 πολύ χαμηλό. Να το προσέχεις το Μουρίνιο. Το Γκολγκόλ 1.47 επίσης πολύ χαμηλό, αλλά τίμιο. Στη μέτρια Μπάγερ που το Σάββατο δεν μπόρεσε να κρατήσει το 0-1 με την Gladbach και το ανέτρεψαν έλεγχο έναν 2-1. Το θυμήθηκε αυτό τώρα. Ένα μάτσο που έχω το Σαββατοκύριακο ήταν αυτό. Κάνει το 0-1 η Μπάγερ, μαγική εικόνα να ξέρει. Με πλήρωση. Μαγική εικόνα. Gladbach. Και το γυρίζει η Gladbach στο 90, το έκανε το 2-1. Που είχε, η Μπάγερ είχε τριπλάσει ευκαιρίε. Άσο τρώνε και θέλει η Μπάγερ να μειώσει και την κορυφή τρομάρα τη για να πάρει το πρωτάθλημα. Τα γάρια. Μόνο Gladbach. Καμία φαβαρία, ποτέ. Μόνο φωτιά να πέσει η Βαβαρία. Άιντε. Γι' αυτό θα πάμε με το χίσου συγκεκριμένο παιχνίδι. Χ2. Έτσι γιατί. Έτσι, άντε γιατί τώρα. Άντε. Βέβαια την άλλη είναι η Tottenham. Η πιο loser ομάδα που δεν μπορεί να την παίξει ποτέ. Εγώ το βάζω χ, ξέρω. No bet, άστο. Εντάξει, εγώ πάμε. Πάνε. Άλλη εκνευριστική ομάδα στοιχηματικά φέτος, η Ατλέτικο Μαδρίτης που δέχεται τη Λοκομοτίβ Μόσχας. Λίγα για την Ατλέτικο, είναι σημειώνει. Ναι, αλλά είναι εκνευριστική. 1-13 ο Άσος, πραγματικά μια πολύ ελκυστική απόδοση. Δηλαδή. Τη βάζει και παίρνει τίποτα. 2.95 το goal. Ποιο, Ατλέτικο? Λοκομοτίβ Μόσχας. Σφιχτή είναι, ναι, όχι. Έχει ένα ενδιαφέρον. Χαμήλωσε αυτό το αστείο χαλί, ρε. Αστείο χαλί. Λες και παίζεις, δεν ξέρω και εγώ τι. Αφού μιλάμε για Champions League. Και. Άμα έπεσε όμως Champions League, δεν θα το λέγεις αστείο. Άμα δεν είχα τον Άγιαξ, θα είχα περάσει. Με τον Ντάντιτς. Εγώ Άγιαξ, 700 φορές τον Άγιαξ. Μετά με ποιον θα πείτε, θα έπαιζες. Με? Μετά με ποιον θα έπαιζες. Τι μετά? Μετά τον Άγιαξ. Πού να ξέρουμε, Ελληνικό. Μετά με ποιον έπαιξε ο Άγιαξ, ρε. Δεν θυμάμαι. Μάλιστα. Και Leverkusen Juventus, κλείνουμε τη βραδιά μα. Εξαιρετικά, με ένα μάτς στη Γερμανία. Κακά μάτς έχει σήμερα, δεν. Διπλό Juventus. 1.95 ο Άσος, 3.6 το διπλό. Ξεκάθαρα διπλό Juventus. Και για αυτούς που φοβούνται λίγο Χ2, ενδεχομένως εγώ να πάω προς το Χ2, έχει δίκιο η αγάπη σε αυτό το οποίο λέει. Δηλαδή τώρα, το 3.60 της Juventus. Το 3.60 της Juventus. Τι λες, ρε. Το 2.15 της Real, παιδιά, είναι πρόκληση. Όσο ενδιαφέρον και αν έχει η Leverkusen, εγώ σου λέω, οι απουσίες μπορεί να είναι η Juventus. 3.60 της Juventus. Και το, αυτό που έγινε χθες με την Μπαρτσελόνα ήταν μάθημα ότι ακόμα και με τις αλλαγές δεν υποτιμάς τη βαριά τη φανέλα. Και επειδή η Ίντερ είναι η μικρή ομάδα του Μιλάνου και η Μπαρτσελόνα είναι η Μπαρτσελόνα, εντάξει, άσχετα που με Ρεάλ, οκ, πήγε και έκανε τη δουλειά της. Γι' αυτό θα στηρίξουμε. Μικρή ομάδα του Μιλάνου είναι η Μίλαν, αλλά. Λοιπόν, γι' αυτό λοιπόν θα φτιάξουμε τώρα με την αγάπη εδώ πέρα live ένα ωραίο δελτίο με 3.60 Juventus. Για να πάμε. 2.15 okay, ναι. Ρεάλ. Άσε Ολυμπιακούς και Δυναμό City και τέτοια άστα μακριά. Τι, ούτε καν. Λοιπόν, και ένα ωραίο χ2 να βάλουμε. Μπάγερ, το ξέρω χ να το βάλουμε.
Τι κάνεις, ρε. Τι κάνεις. Ανοίγεις το αποσμητικό με την καρύδα εδώ. Ποιο μέσα. Ποιο ζητικό, ρε. Είναι κολόνια. Κολόνια, ρε. Τι είναι, τέλος πάντων. Πω, νιώσε λίγο, ρε, Νικό. Τέλος πάντων. Έλεος. Χ2 ή ξέρω χ. Ποιο μάτς. Τον Bayer Tottenham. Χ2. Χ2. Εντάξει. Διπλή ευκαιρία. Γκολ θα το βάλω εδώ. 3-15 το χ2. Βγαίνει λοιπόν μια τριάδα. 24,38 απόδοση. Γιατί άραγε. Εντάξει, ναι, αλλά αυτά καμιά φορά βγαίνουν. Α, ναι. Λοιπόν, α, ναι, α, ναι, βεβαίως. Δεν κατάλαβα τι είπες. Αυτά καμιά φορά βγαίνουν, λέω. Καμιά φορά βρε, Νίκο. Δεν ναι, βάζεις πίσω να βάζεις 55. Τι να κάνουμε. Φυσικά και ρισκάρεις και θα ρισκάρουμε και εμείς. Τώρα μιλάμε για πολύ... Θα βάλω το εξωφρενικό ποσό. 1 ευρώ. 1,5, άντε, δηλαδή. Επειδή ο Παπαδόπουλος ανοίχτηκε. Επειδή ο Δεκέμβρης θα πάει καλά οικονομικά, λογικά. Γι' αυτό. Εντάξει, από εκεί πέρα τα πιο normal στοιχήματα σας τα αναφέραμε, πιο χαμηλές αποδόσεις. Και αυτές είναι καλές και αυτές θα παιχτούν. Έτσι, κυρίως και εγώ και η αγάπη, κάθε φορά που έχει τέτοια παιχνίδια, 6-7 δελτία παίζουμε. Και ψάχνουμε ένα το οποίο θα κερδίσει. Λέει, ένα δεν θα βγει, λες, θα βγει. Δεν βρίσκεται ποτέ. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά τα απόψινά παιχνίδια. Το Champions League θα μας απασχολήσει ξανά το Φεβρουάριο με την φάση των 16. Περιστέρι, Γκαζιαντέπ, 30-21 μας ενδιαφέρει. Μάτς πρωτιάς, κάτι διάβαζα σήμερα, κάτι τέτοια ή όχι. Αν σε ενδιαφέρει, Νίκο Παπαδόπουλο. Δεν με ενδιαφέρει. Αλλά καλά κάνεις και το αναφέρει σε κάποιον, γιατί είμαστε αθλητικό ραδιόφωνο. Καλά το θέλω. Και πρέπει να. Σωστό. Και πρέπει να ενημερώνουμε. Λοιπόν, 2-3-10-2-87-3-8 για κανένα δεκάλεπτο ακόμα ανοιχτές οι γραμμούλες μας, όπως θα έλεγε και η Ελένη Μενεγάκη και η Facecorp, ενδεχομένως. Για να τα πούμε παρέα, εδώ πέρα στη συχνότητα του Λίμπερο, να μας δώσετε λίγο κλίμα από την πόλη, από τους δρόμους, αν είστε ενδεχομένως είτε πεζοί. Είδε στα αυτοκίνητά σας, είτε είστε ταξιτζίδες και πάτε κούρσα Ηλιούπολη και βρίζετε από μέσα σας οτιδήποτε μπορεί να σας περνάει το μυαλό. Είμαστε εδώ για να τα συζητήσουμε όλα αυτά μαζί για κανένα δεκαλεπτάκι ακόμα στα μέσα της εβδομάδας. Σαββατοκύριακο πλησιάζει, επιστρέφει ξανά η Super League σιγά σιγά στην καθημερινότητά μας. Ο Άρης προετοιμάζεται για τον Όφη. Εσείς πότε παίζετε με τον Πανετολικό? Κυριακή 7.30. Κυριακή 7.30 ώρα βεβαίως ο Πάοκ με τον Πανετολικό στο Αγρίνιο, παϊδάκια φουλ. Είμαι φουλ με Στέργιο Αναστασιάδη. Περιμένω κι εγώ πώς και πώς αυτό το ταξίδι. Μάλλον του χρόνου δεν θα πάμε στο Αγρίνιο, έτσι όπως το βλέπω. Άρα πρέπει ό,τι κάνουμε φέτος είναι στο θέμα του, των παϊδακίων. Πολύ ωραία. Πάρτι μου τα. Τι θα θυμήθηκα τώρα. Και αναστατώθηκα. Εξαιρετικά. Δεν είσαι διαφορά που έχουν αυτοί οι δύο σου παιχνίδι δουλειά. Μην είσαι ρατσιστή. Σαν να παίζουν πικέν ρόλ είναι. Κοντός και ψηλός. Το χρώμα στο μαλλί, δεν σου λέει κάτι. Δες εδώ τι γίνεται. Το χρώμα το είδες. Αυτός εδώ πέρα. Στον κύριο. Αυτός είναι μαύρο τέτοιο. Δηλαδή. Pop. Τι βαφή. Καλά, να σου πω κάτι. Εννοώ ο καθένας. Πες μας το νούμερο. Ο καθένας, γιατί κατάλαβα. Σε ελληνικό ποδόσφαιρο πώς τα βάφουνε. Σεισμός θα ακούνε στην Κρήτη. Τώρα δεν με βοηθάς όμως ιδιαίτερα από αυτά. Τώρα σου λέω, ρε παιδί μου. Πόσα Ρίκτερ. Θεσμοβραδινό είναι 5, κάτι. 5! Άντε, Νίκο, πριν φύγεις. Κάτω του στίχου θα μας βρουν. Άσε μου, ό,τι θες εδώ. Σε ποια περιοχή. Αχ, Νίκο, πες και την κούκλα, ρε το. Σου λέω εγώ τι έγινε. Μπροστά σου το είχες, γιατί θα μου πεις που ήταν. Το έκλεισα. Κάτσε λίγο. Κυρία, εδώ πέρα δεν είσαι δολοφόνος, λίγο αυτό το βλέμμα. Ποιος? Ναι, κυρία, εδώ πέρα στο Λιάγκα. Κάτι και έχω να δω μέρες. Α, μεγάλη απώλεια. Να δω λίγο τι ιστορίες, τι πρωτότυπες ιστορίες, με τι πρωτότυπες ιστορίες πραγματεύεται, κατάλαβες, όχι τίποτα άλλο. Εντάξει, δηλαδή τα έχω με τον, με την ετεροθαλή αδελφή μου. Εκπληκτικά πράγματα. Είμαι αυτή, παντρεμένη με έναν το... άνθρωπο που ο οποίος αποδείχθηκε ότι είναι παππούς μου και εγώ δεν θέλω να το χωρίσω, αλλά θα του στήσω μια παγίδα για να με χωρίσει αυτός και να πάρω την περιουσία του μετά. Είμαι παντρεμένη με έναν τραγουδιστή, αλλά τα έχω με αυτό που τραγουδάει μαζί στο ίδιο μαγαζί. Θα μπορούσε και αυτό. Και ταυτόχρονα είμαι και με το μέτρο. Τι έκανα. Θα μπορούσε. Θα μπορούσε και αυτό. Θαρώ. Τώρα στα ραδιόφωνα τα αγαπημένα μας, τα μουσικά που, είναι, που ήταν όλο το καλοκαίρι και μέχρι τον Οκτώβριο, εμείς τελικά τώρα μπορεί τι κάνουν. Δεν έχουν βάλει να ακούσουμε καθόλου. Δεν ξέρω. Η Θεσσαλονίκη μας είναι βροχερή, αλλά η διάθεσή μας είναι στα ύψη. Πάμε να ακούσουμε Jason Derulo. Τι κάνεις, ρε, τι κοιτάς. Σήμερα έχουμε 11. Σήμερα έχουμε 11, αγάπη, ναι. Μάλιστα. Καλό. Εδώ βλέπω μου έχουν στείλει την υπεύθυνο τύπου του Ερυθρού Αστέρα. Ναι, μια ξανθιά. Η Τατιάνα Σαϊκόβιτς. Ωραία, Γιώργη. Πολύ τίμια θα τη χαρακτηρίσω. Άντρες, πεταμένα λεφτά. Πολύ τίμια. Ωραία. Σίγουρα άντρες, πεταμένα λεφτά. Πω.
Και εμείς έχουμε κάτι μουσάντους με κοιλιές όλοι εδώ πέρα. Σε παρακαλώ. Όχι, ο ΠΑΟΚ μια χαρά έχει. Σε παρακαλώ. Εντάξει, έχει την ορμία. Δεν θέλω να σχολιάσω εδώ περίπτερα. Δηλαδή, να μην έχουμε και ζήνα τέτοια εδώ πέρα. Δηλαδή, να μην χορταίνεις, να έχεις επικοινωνία με το γραφείο τύπου. Σε θέλω κάτι, είπες στο τηλέφωνο. Όχι, εκτός εδώ, δεν είναι θέμα. Παιδιά, παιδιά, όσοι δεν την έχετε δει, μπείτε, ψάξτε, είναι εκπληκτική η κοπέλα. Στείλε ένα αίτημα. Για διαπίστευση. Θα τη στείλω ένα αίτημα. Θέλω μια διαπίστευση για την καρδιά σου. Ναι. Πάλι καλά το είπες στον αέρα για να ξέρει και ο κόσμος τι συμβαίνει εδώ, τι ζούμε. Τι, έχεις παράπονο από μένα? Πραγματικά. Τόσα χρόνια έχεις παράπονο από μένα? Πραγματικά. Δεν είμαι από τους λίγους φίλους που έχεις κάνει σε αυτό το χώρο. Καλησπέρα στο... Τι? Καλησπέρα στο φίλο Δημήτρη. Τελικά δεν μας είπε πόσο χρονών είναι. Ο οποίος σχόλασε αλλοβελώνα σταθερά από το πρωί στον Λίπερο. Μπράβο, ρε Δημήτρη, εννοείται. Φυσικά, είτε εντός Ελλάδας είτε εκτός Ελλάδας, μόνο ο Λίπερο θα γίνει. Καλά τα λες. Έχουμε και το e-radio που μπορείτε να μας ακούτε. Βγάζει μια εκπομπή εκτός, αλλά δεν τη λέω. Την έχει βάλει εδώ σε παρένθεση. Δεν λέω. Δεν λέω. Πες την ώρα. Δεν λέω. Τι ομάδα είναι ο Δημήτρης? Δεν αποκαλώ. Τι θα ήταν για να στέλνει σε μένα? Σωστά. Πανετολικός. Λοιπόν, άρα 2-3 ακούει. Πανετολικάρα. Ωραία, το 5-6,5. Πάμε παρακάτω. Δεν είναι, δεν λέω. Ναι, ναι, πραγματικά. Δηλαδή ήταν πολύ δύσκολο να το βρεις. Βασικά, όχι, δεν είναι αυτή η εκπομπή, όντως. Αλήθεια. Ναι. Μπράβο, ρε Δημήτρη, που άκουσε όλα αυτά. Δεν σας βλέπει κάποιος, γι' αυτό δεν. Μπράβο. Δεν μας είπε πόσο χρονών είναι. Περιμένω την ηλικία του. Ναι, φίλε Δημήτρη, περιμένει ο Νίκος Παπαδόπουλος την ηλικία σου, γιατί καίγεται από χθες. Μπορεί να είναι αυτός που τα έχει με την πρώην μου, δεν ξέρω. Γιατί έχει φαγωθεί ότι μπορεί να έχει με την πρώην του. Με μια πρώην μας, όχι ακριβώς την πρώην. Γιατί, εντάξει, είναι ίδιο το όνομα, είναι η χώρα, νομίζω και η περιοχή. Απάντησε του! Απάντησε του να τελειώνουμε εδώ πέρα. Εντάξει, δεν κατάλαβα. Πολιτισμένοι άνθρωποι μας, ήδη. Λύσε αυτό το ερώτημα. Τώρα πείνασα. Κι εγώ πεινάω εδώ και ώρα. Η σοκολάτα αυτή, να ξέρεις. Εγώ είχα φάει για το μεσημέρι 2 η ώρα. Έχω μια πρόταση ανοιχτή τώρα που θα τελειώσω για πολύ γνωστό φασφουντάδικο. Και δεν έφαγα αυτό που σου είπα. Γύρω, πες το, δεν έφαγα. Όχι, το μαγαζί εκείνο. Α. Δεν το έφαγα. Σήμερα. Δεν θα πάω εκεί σήμερα. Θα πάω στο σπίτι. Στο σπιτάκι σου. Ναι. Στο δικό μου. Και τώρα δεν ξέρω τι. Τι θα κάνω τώρα. Δηλαδή ή θα πάω για ποτό τώρα ή θα πάω για φαγητό. Ένα από τα δύο θα γίνει. Α, εδώ πέρα, με διαφήμιση του τζάμπου. Πρώτε. Αμπάτα μου φέρνει τα Χριστούγεννα. Τρομερά πράγματα. Δεν είναι αστεία διαφήμιση, είναι συγκινητική διαφήμιση. Εντάξει, οκ. Είναι. Αλλά. Μην την ζωπεδώνεις. Α! Α! Μα είναι στενάχωρη διαφήμιση. Και τι ρε αγαπητή, έχεις μπαμπά ναυτικό. Επειδή δεν έχω μπαμπά ναυτικό, δεν μπορώ να συγκινηθώ με διαφήμιση. Εντάξει, εσύ είσαι και ευαίσθητη κοπέλα, αλήθεια είναι αυτή. Προφανώς. Έχεις ευαίσθηση. Νιώθω. Γιατί όσοι δεν είναι ευαίσθητοι δεν νιώθουν. Μάλλον όχι. Υπάρχουν και αυτοί που το κρύβουν, αγάπη. 24 είναι, Νίκο. Εντάξει, δεν είναι αυτός. Δεν σπούδασε, έφυγε κατευθείαν μετά τα 18. Εντάξει, δεν είναι αυτός. Καλά να είσαι όμως, όπως και να έχει. Ωραία, Δημήτρη, ηρέμησε τώρα ο Νίκος. Ωραία. Μπορούμε να συνεχίσουμε την ημέρα μας κανονικά. Ναι. Χωρίς άγχος. Μα. Χωρίς άγχος, αλλά το μικρόφωνο πάνω κάτω. Πάνω κάτω. Θα αλλάξουμε χρόνο το 20, θα δει πάλι το μικρόφωνο θα βάρας. Καλά, κάτσε να αλλάξουμε χρόνο. Την επόμενη εβδομάδα θα είναι κουτσουρμένη κιόλας η εκπομπή. Δεν θα κάνουμε όλες τις μέρες αγάπη. Είναι ένα θέμα αυτό. Προσπαθώ να το διαχειριστώ γι' αυτό. Το ξέρω. Πλάκα. Να σου πω. Ούτε αυτή θα. Α, όχι. Ναι, ούτε αυτή θα είναι. Θα δούμε, είπαμε. Δεν θα είναι. Θα δούμε. Δεν θα είναι. Θα δούμε, είπαμε. Εσύ μην μπλέκεσαι εκεί που δεν σε παίρνουν. Θα δούμε. Εγώ δεν μπλέκομαι. Απλά σου λέω θα δούμε γιατί δεν τον είδα πολύ ψημένο. Όχι, εγώ τον είδα. Και α πω. Εσύ είδες αυτό που ήθελες. Υπόθηκε κάτι, οπότε. Δεν με αφορά το. Μέχρι να κλειδώσει. Κλείδωσε πρέπει να ξέρει ότι. Α, δεν πάει έτσι. Για την επιχείρηση πρέπει να κλειδώσει. Για μένα δεν υπάρχει κάτι άλλο να κουβεντιάσουμε πάνω συγκεκριμένο. Ο καθένα έχει μετά το πρόγραμμά του. Άκου τι λέει. Άκου τι λέει. Απίστευτο πράγμα. Λοιπόν. Καθόλου απίστευτο. Πολύ λογικό, πιστεύω. Με τη δικιά σου λογική, ναι, μπορεί. Δεν σου λέει κάτι. Την επόμενη εβδομάδα θα είναι πολύ γεμάτη για του ποδοσφαιρόβλου, για εμά γενικά, γιατί έχουμε. Βασικά το 7ήμερο, γιατί έχουμε και το Σαββατοκύριακο παιχνίδι. Θα έχουμε και την άλλη εβδομάδα, μεσοβδόμαδα θα έχουμε δράση. Τετάρτη, Πέμπτη, παιχνίδια. Ο Άρης και ο Πάκ παίζουν την Πέμπτη, όπως με ενημέρωσε νωρίτερα, μαζί κιόλας. Φουλ δράση και μετά και το Σαββατοκύριακο. Μετά και τη Δευτέρα προπαραμονή του Γέρον Αγάπη. Πολύ βασικό στην Τούμπα εκεί πέρα. Θα περάσετε πάρα πολύ όμορφα την προπαραμονή με ποιον αντιμετωπίζετε. Ατρόμητο. Σαββά Παντελίδη. Ενδιαφέρον.
Μάλιστα. Εξαιρετικά. Σιγά σιγά κλείνουμε και 28 φτάσαμε. Θα ακολουθήσει το ΠΑΚ 24 με την Αγάπη Γαβριλίδου. Θα μας πεις τι έχει το ΠΑΚ 24 μετά. Αφού τα δεν λέω. Όποιος θέλει θα μείνει, θα ακούσει. Σωστό! Σωστό! Τι έκανε. Την τροφή σας δίνουμε. Λοιπόν, εμείς θα πούμε και πάλι αύριο, λίγο μετά τις... λίγο μετά τις 6.30 με την πρώτη τελευταία εκπομπή για αυτή την εβδομάδα. Να είστε καλά μέχρι τότε. Ακολουθεί ΠΑΚ 24. Καλό σας βράδυ.